Κύριε Σπύρο από Αθήνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλά Χριστούγεννα και σε εσάς, με αγάπη, με υγεία, για σας και την οικογένειά σας και χαρούμενο και τυχερό το 2018. Πάμε στην κυρία Ελευθερία Λαζαρίδου, είναι μελισσουργός από Θεσσαλονίκη που γράφει «Δεν μου χορηγήθηκε το κοινωνικό μέρισμα, 80 ετών είμαι, συνταξιούχος ΟΓΑ, δεν κάνω φορολογική δήλωση». Ο εγγονός μου, ορφανός από μητέρα και άνεργος με μηδενικό εισόδημα και περιουσία, δηλώνει φιλοξενούμενο σε μένα, σε σπίτι που δεν έχω. Το σπίτι που μένω έχει κατασχεθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχω κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Κυρία Λαζαρίδου, να είστε καλά και σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές. Πάντως αυτό με τα φιλοξενούμενα, άτομα έχει δημιουργήσει προβλήματα για το κοινωνικό. Είναι, Σπύρο, μια μεγάλη κουταμάρα την οποία την εφαρμόζουν και για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δυστυχώς. Κύριε Νίκο από Βύρωνα, θα το διαβάσω το mail, αλλά έχετε μείνει λίγο πίσω. Λέτε ότι στο Δήμο Βύρωνα, λαϊκό Δήμο και Δήμο της Προσφυγιάς, ο Σιριζέος Δήμαρχος κύριος Άκης Κατοπόδης αποφάσισε να αποστείλει μέσω των τραπεζών ηλεκτρονικά κατεσχετήρια σε περίπου 4.000 δημότες για οφειλές προς το Δήμο. Εάν αυτό δεν είναι σε μικρογραφία ο ορισμός της μεταλλαγμένης και γυαλατζή αριστεράς που κυβερνά την Ελλάδα, σήμερα και έχει προσκυνήσει τους δανειστές εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα μνημόνια, τότε τι είναι. Το πήρε πίσω, κύριε Νίκο, το έχει πάρει πίσω ο κύριος Δήμαρχος εκεί του Βύρωνα. Εμιλία, υπάρχει και κάτι άλλο. Ρύθμισε 100 δόσεις. Για οφειλές προς τους Δήμους. Ρύθμισε 100 δόσεις. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ίσχυε. Δηλαδή τι θα τα χαρίσει ο Δήμαρχος. Όχι. Θα του καταλαγιστούν κιόλας στο τέλος. Όχι, άλλο εννοεί. Εννοώ ότι υπήρχε μια ρύθμιση για 100 δόσεις, σε 100 δόσεις για τις οφειλές προς τους Δήμους. Ο καθένας συνεπώς μπορούσε να πάει εκεί και να ρυθμίσει την οφειλή του, λέω. Ευχαριστώ. Αυτό λέω. Κύριος Κώστας Νικολόπουλος από Πάτρα. Χρόνια πολλά, κύριε Νικολόπουλε, να είστε καλά. Και μου λέτε να μην καλώ κάποιον συγκεκριμένο από το πάνελ. Είναι το μήνυμα επιεικώς απαράδεκτο και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που λέτε. Εδώ έχουμε συνηθίσει και οι τηλεθεατές έχουν συνηθίσει και θέλουν και επιθυμούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Οπότε, αγαπητέ φίλε από την Πάτρα, δεν θα σας κάνω το χατήρι. Κύριος Θανάσης Χόντος από Τρίπολη. Πώς μπορεί, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι τον Αύγουστο, μας λέει, τον Αύγουστο 18 βγαίνουμε από τα μνημόνια και τελειώνουν τα προβλήματα, αν έχουν δεσμεύσει τη χώρα με μέτρα μέχρι το 2022, ας σταματήσουν να κορυδεύουν τον κόσμο. Χρόνια πολλά, κύριε Θανάση. Κύριος Δημήτρης Καζάκος έχει στείλει ένα ενδιαφέρον mail με τίτλο «Ισλανδικό πρότυπο» και λέει «Η Ισλανδία άνω κάτω τελεία, άφησε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, έβαλε 10 τραπεζίτες φυλακή, γιατί έβαλε το λαό πριν από τις τράπεζες». Σήμερα, 2017, η Ισλανδία είναι παγκοσμίως η 15η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Η Ελλάδα έσωσε τις τράπεζες, φτωχαίνοντας τον κόσμο. Ο κύριος Ιωάννης Τραϊανός λέει: «Όλο οι ξυπνάδες είναι οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ φταίω που τους ψήφισα, τους ψεύτω αριστερούς». Τι θέμα έχει η Κόντρα Νιούζ. Θα σας το δείχνω αμέσως στο πρωτοσέλιδο. Η γραμματέας του Χριστοφοράκου, Εκατερίνη Τσακάλου, καρφώνει Σιμίτη και Παπαντονίου. Αποκάλυψε στο δικαστήριο για πρώτη φορά τις μυστικές συναντήσεις που είχαν με το διοικητή της Siemens, στο φως συγκλονιστικές λεπτομέρειες από το αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής. Θυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι η κυρία Τσακάλου, η γραμματέας του κυρίου Χριστοφοράκου, είχε καταθέσει. Το δικαστήριο όμως την ξανακάλεσε στο δικαστήριο και την εξέτασε για δεύτερη φορά. Και έτσι ήρθαν αυτές οι αποκαλύψεις. Ξετίναξε το αμαρτωλό τρίγωνο της διαπλοκής η Εκατερίνα Τσακάλου, γραμματέας του ισχυρού άνδρα της Siemens, γράφει Κόντρα Νιούς, που καταλήστεψε την Ελλάδα του Μιχάλη Χριστοφοράκου, ο οποίος απολαμβάνει τις ανέσεις μιας πολυτελούς ζωής στο Μόναχο, αφού το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα τον άφησε να φύγει για να μην αρχίσει να κελαϊδάει. Καταθέτοντας τη δίκη για το γιγαντιαίο σκάνδαλο, αποκάλυψε η κυρία Τσακάλου ότι Χριστοφοράκος συναντούσε το Σιμίτη και τον Παπαντονίου, με τη βοήθεια των οποίων έκλεινε τις αμαρτωλές συμβάσεις. Ο αρχιερέας της διαπλοκής, σύμφωνα με την κατάθεση φωτιά της Εκατερίνης Τσακάλου, ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης συναντήθηκε μυστικά 6 φορές με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο στο διάστημα της υλοποίησης της σκανδαλώδου σύμβασης για την ψηφιοποίηση του ΟΤΕ. Το μόνο που σώζει τον κύριο Σιμίτη μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις είναι η ασυλία που έχει εξασφαλίσει με τον νόμο ντροπή περί ευθύνης υπουργών. Απάνω στο ζωνάρι, χρονιά επενδύσεων το 2018 για την Ελλάδα, αισιόδοξες οι προβλέψεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις από το ΙΟΒΕ. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας κατά του παράνομου τζόγου. Σήμερα πιστώνεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Κατά 2,6 δις αυξήθηκαν οι καταθέσεις στο δεκάμηνο.
Φορολοταρία μαμούθ παραμονή Χριστουγέννων. Και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Από του χάρου τα δόντια γλιτώσαμε». Αυτή είναι η Κόντρα Νιούς, φίλες και φίλοι, αύριο Παρασκευή. Ήθελα να έρθουμε, Σπύρο, στο θέμα με τους πληστηριασμούς. Πριν φτάσουμε τώρα στην ουσία του θέματος, γιατί έχουμε τέλος τελικά στην αυτεπάγγελτη δίωξη για απειλή κατά των συμβολιογράφων, αυτή είναι η εξέλιξη που έχουμε και ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία, θα σας δείξω ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί στα ΜΑΤ δεν γνώρισε τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσούμπας βρέθηκε μπροστά σε ένα απρόοπτο, έγινε δέκτης φραστικής επίθεσης από επικεφαλής των ΜΑΤ που δεν τον αναγνώρισε. Θα σας δείξω τώρα ένα βίντεο που του λέει, απευθύνεται στον κύριο Κουτσούμπα αυτός ο άνθρωπος από τα ΜΑΤ και του λέει ποιος είσαι εσύ ρε, ποιος είναι ο κύριος. Τι γινότανε, το ΠΑΜΕ πραγματοποιούσε μία διαδήλωση και ήταν για το θέμα αυτό, για τους πληστηριασμούς και ήταν εκεί ο κύριος Κουτσούμπας, με δύο βουλευτές, ήταν ο βουλευτές του ΚΚΕ, τον κύριος Χρήστος Κατσιώτης και ο κύριος Γιώργος Μαρίνος και εμπόδισαν οι αστυνομικές δυνάμεις, όπως λέει το ρεπορτάζ, την είσοδο στη Βουλή στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, καθώς και στους βουλευτές του ΚΚΕ, τον κύριο Χρήστο Κατσιώτη και τον κύριο Γιώργο Μαρίνο. Για να δούμε λίγο το βίντεο, κύριε Καλογέννη. Για να δούμε λίγο το βίντεο. Αυτά λοιπόν γίνανε σήμερα έξω από τη Βουλή. Τώρα πάμε στην ουσία, Σπύρο. Τι ακριβώς έγινε σήμερα με την τροπολογία Κοντονή για τους πληστηριασμούς? Ναι. Εγώ θέλω να θυμηθούμε αυτό που διαβάζαμε κάποτε στα κόμιξ. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Μην πυροβολείτε τους συμβολιογράφους. Αν θα λυνότανε το ουσιαστικό θέμα μας, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, με το να δέρνουμε συμβολιογράφους, νομίζω ότι και οι συμβολιογράφοι θα θέλανε να θυσιαστούν για την πατρίδα και να τους δέρνουμε. Αλλά επειδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό, δεν έχει ουσία, δεν είναι αυτή η ουσία, αλλά η προστασία της πρώτης κατοικίας, γι' αυτό η κυβέρνηση υπό την πίεση όλων αυτών των φασαριών που γίνονται με τους συμβολιογράφους, αναγκάστηκε να νομοθετήσει. Περισσότερο όμως να πούμε ότι η πίεση προέρχεται από το εξωτερικό, πάνω στις τράπεζες, γιατί το πρόβλημα είναι οι τράπεζες, και οι απειλές που ασκούνται στις τράπεζες, ότι αν δεν προχωρήσετε στους πληστηριασμούς και δεν ξεκαθαρίσετε την εικόνα των κόκκινων δανείων, τότε κινδυνεύετε με νέα ανακεφαλοποίηση, που σημαίνει ότι θα την πληρώσουν πάλι συνολικά οι Έλληνες πολίτες. Πάντως η κυβέρνηση έφερε μια σκληρή διάταξη, η οποία θα δημιουργούσε άλλου είδους παρενέργειες. Φεύγαμε από το κυρίως θέμα μας και πηγαίναμε σε ένα άλλο θέμα, αυταρχισμού κτλ. Έτσι και υπό την πίεση των και τις διαμαρτυρίες τις έντονες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης βεβαίως, αλλά κυρίως τις κυβερνητικές των κυβερνητικών βουλευτών, άλλαξε τη διάταξη και η διάταξη που έμεινε τελικά είναι ότι αυτό που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, όταν ασκείται βία στον Ειρηνοδίκη, σε κάθε δικαστικό λειτουργό, αλλά και ειδικά στον Ειρηνοδίκη, τότε υπάρχει δίωξη. Το ίδιο ισχύει πλέον και για τους συμβολιογράφους. Η διάταξη που είχε φέρει αρχικά η κυβέρνηση, ο κύριος Κοντονής, ήταν ότι η δίωξη θα ήταν αυτεπάγγελτη και για απειλή. Και επίσης και σε περίπτωση που υπήρχε απειλή βίας, που σημαίνει ότι ακόμα και ένας που θα πετούσε φυλάδια θα μπορούσε να εκλειφθεί ως απειλή βίας. Και άρα μπλέκαμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που ήταν θέμα αυταρχισμού και φεύγαμε από το κυρίως θέμα μας, που το κυρίως θέμα μας είναι αυτό που αρχίζει και παραδέχεται συνολικά η κυβέρνηση, ότι αν χρειαστεί και αν αναγκαστεί, πρέπει να νομοθετήσει, δηλαδή να παρατείνει τους νόμους Κατσέλη Σταθάκη, έτσι ώστε να υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Λέω όμως ότι πάντα δεν πρέπει κανείς να βγάλει από την εξίσωση το ζήτημα των κόκκινων δανείων και των τραπεζών. Βεβαίως οι τράπεζες έχουν ακεφαλοποιηθεί με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές αδικίες. Βεβαίως δόθηκαν τα δάνεια όπως δόθηκαν, αλλά τώρα εδώ που βρισκόμαστε είναι να μην ξανακινδυνεύσει το όλο σύστημα
και να τελειώσουν και τα capital controls. Ευχαριστώ πολύ. Καμία τράπεζα, Εμίλια, απλώς να το επαναλάβουμε, ότι οι τράπεζες θα καταστραφούν αν βγάλουν μαζικά ακίνητα. Ούτε δεν μιλάμε μόνο για την πρώτη κατοικία. Μαζικά, αν βγάλουν ακίνητα από ένα αριθμό και πάνω, θα καταστραφούν. Σωστό. Και κυρίως πρώτη κατοικία που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικό θέμα και πολύ άδικο. Σήμερα, και δεν πρέπει να γίνει. Σήμερα βγήκε κύριε Τριγάζη ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και έλεγε από το πρωί στη Βουλή. Να δω, λέει, πώς θα ξεμπερδέψετε τώρα που θα βάλετε, λέει, φυλακή την Κωνσταντοπούλου, τον Λαφαζάνη και τον Στρατούλη. Ποια είναι η δική σας η άποψη γενικά με την εξέλιξη που έχουμε με την τροπολογία Κοντονή και τα λοιπά για τους πληστηριασμούς, ποια είναι? Καταρχάς, νομίζω ότι οι πληστηριασμοί δεν είναι όλοι το ίδιο, κύριε Λιάτσο. Άλλοι είναι οι. Και γι' αυτό Αλέξη Τσίπρας ζήτησε από τους τραπεζίτες, ναι. Βγάλτε στη φόρα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι. Επομένως, οι πληστηριασμοί, κάποιοι πληστηριασμοί πρέπει να γίνονται. Διότι δεν μπορεί κάποιος να έχει 10 εκατομμύρια χρέος και να έχει πάει τα λεφτά στο εξωτερικό και να κατοικεί και ο ίδιος πλέον στο εξωτερικό. Όπως συνέβη με έναν πληστηριασμό στις οικές της Θεσσαλονίκης, το θυμάστε? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ο οποίος ήταν. Είχε 10 εκατομμύρια έξω. Το είχε επικαλεστεί μάλιστα και ο Κυριάκος στη Βουλή, δεν το θυμάστε? Δεν το θυμάμαι. Να σας πω την αλήθεια. Δεν το θυμάμαι. Τώρα μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Για την πρώτη κατοικία μιλάμε. Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν 10 εκατομμύρια. Ναι, για την πρώτη κατοικία μιλάμε. Γενικώς οι πληστηριασμοί είναι πρόβλημα της οικονομίας. Ναι. Αφού τους επικαλέσει και πρέπει να νομοθετηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Τριγά, σας ρωτάω. Να ολοκληρώσω, κύριε Λιάτσο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Οι πληστηριασμοί λοιπόν υπάρχουν και στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτοί να πληρώσουν. Οι οποίοι έχουν ληστεύσει. Είναι ληστές και πρέπει να πληρώσουν. Δεν μπορεί να τους χαριστούν τα χρέη. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Αλλά, για τους υπόλοιπους λέω εγώ. Αλλά καταρχάς ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη, ο νόμος Κατσέλη για την ακρίβεια, έχει επεκταθεί με την τροπολογία που έκανε ο Γιώργος ο Σταθάκης και είναι πλέον μέχρι τις 31 12 του 2018. Ναι, καλύπτει μόνο όσοι είναι σε αυτόν τον νόμο. Μέχρι τότε δεν κινδυνεύει καμιά πρώτη κατοικία. Συνολικά λέτε ότι δεν κινδυνεύει καμιά πρώτη κατοικία. Δεν κινδυνεύει, βέβαια. Επίσης, η κυβέρνηση έχει πει, το είπε και σήμερα, ότι θα αναζητήσει και νομοθετική ρύθμιση για το ζήτημα της λαϊκής κατοικίας, ναι, όπως λέγεται. Πότε? Διότι, όπως σας είπα και σε προηγούμενη εκπομπή, ναι, ναι, το κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη καλό σύνθημα είναι, αλλά ίσως λίγο αταξικό, όπως το θέλει και ο κύριος Μητσοτάκης. Που δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί στην Ελλάδα. Και εσείς ο αριστερός, δηλαδή, τι λέτε? Εμείς λέμε αυτό που λέει και το κουκουέ, λέω εγώ. Κανένα λαϊκό σπίτι σε χέρι τραπεζίτη. Κανένα λαϊκό σπίτι. Και τελικά, κύριε Μπουτσικάκη. Αυτό θα προστατευτεί, αγαπητέ. Πότε? Το είπε ο Πρωθυπουργός. Τι θέλεις να κάνουμε? Τελειώνει το. Τελειώνει ο χρόνος. Θα γίνει και φορολογική ρύθμιση. Μα ξέρουμε πότε είναι αγαπητέ φίλε. Τα χρονοδιαγράμματα. Αγαπητέ φίλε. Κύριε Μπουτσικάκη, ναι, μη βιάζεστε. Τα ίδια μας λέγατε το 2015 ότι κοινωνικό μέρισμα δεν θα υπάρχει. Και εσείς λέγατε δεν θα. Και το καταψηφίσατε την θα πρώτη φορά. Κανένα σπίτι. Κανένα σπίτι δεν έχει πληστηριαστεί. Αλήθεια. Λαϊκό σπίτι. Αλήθεια. Κύριε Λιάτσο, έχετε εσείς η δημοσιογραφική σας έρευνα. Λέει ότι έχει πληστηριαστεί κάποιο σπίτι φτωχού ανθρώπου. Για να ακούσουμε τον κύριο Μπουτσικάκη. Τι άποψη έχετε για το θέμα, κύριε Μπουτσικάκη? Εσείς, τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Άρα πρέπει να νομοθετηθεί, είναι και η δική μου άποψη, η προστασία. Καθαρή θέση. Εμείς παρακαλώ. Είχαμε ζητήσει ένα δίμηνο μεταβατικό, εν πάση περιπτώσει, για το θέμα των πληστηριασμών. Εντάξει, τώρα εδώ πέρα αισθάνομαι ότι μας κοροϊδεύουν. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη να πάμε στα όλα τα σπίτια όλων των ανθρώπων στις τράπεζες. Όχι όλων των ανθρώπων. Εγώ δεν αυτό βλέπω. Οι φτωχοί άνθρωποι. Εσείς λέτε, κύριε Μπουτσικάκη, ότι δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Εγώ δεν βλέπω καμία προστασία. Μα μέχρι τώρα βγήκε πρώτη λαϊκή κατοικία σε πληστηριασμό. Πέστε μου. Μέχρι τώρα, αν βγήκε. Που έρχονται οι λαφαζανοστρατούλιδες και λοιποί και λένε και σούξου μου. Μία λαϊκή κατοικία που βγήκε. Δηλαδή πιστεύετε ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Προστατεύεται, βέβαια. Μέχρι ποιο ποσό? Μέχρι τις 300.000. Αλήθεια. Δεν το έχει πει η κυβέρνηση.
Δεν καταργήσατε τη διάταξη 42-24 του νόμου 2013. Καμία διάταξη δεν έχει. Όχι. Δεν έχει. Με την οποία προστατευόταν η κατοικία μέχρι 200.000, η πρώτη κατοικία. Και αν χρειαστεί, θα νομοθετήσουμε και πάλι. Θα. Πάλι θα. Αν χρειαστεί, λέμε, η κυβέρνηση θα το μελετήσει. Ας το δούμε τότε, τι λοιπόν. Τι θέλεις. Ας το δούμε τότε. Υποσχεσιολογία να αυτό, κάνουμε. Μα αυτό κάνετε μέχρι τώρα. Εγώ υποσχέσεις, φόρους ναι, και το... τίποτα άλλο δεν βλέπω. Ναι, εντάξει. Και μου λέτε τόσες ώρες ότι... Η ανεργία των νέων και το λέει και η Ένωση Κεντρών που λέει, ήταν 62% και έχει πάει 40% λέει βρίσκει τώρα πεινασμένους νέους στον δρόμο. Όχι, θα καθίσουμε να λέμε τα δικά σας. Και το, τα συσίτια θυμηθήκαμε. Τα δικά σας. Λες και ο καπιταλισμός τον οποίο δεν τον κριτικάρετε καθόλου. Δεν έχει. Αλλά εσείς τους ξένους 50 εκατομμύρια φτωχούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους ξένους δεν στηρίζετε. Στην πιο του κόσμου. Τους ξένους δεν στηρίζετε. Όχι, τον ελληνικό λαό στηρίζουμε. Καπιταλισμό γίγαντα. Είσαι αντικαπιταλιστής. Παρακαλώ, κύριε Τριγκάζη. 50 εκατομμύρια φτωχούς έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας ενδιαφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για την Ελλάδα, μιλάμε, κύριε. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες μας λένε. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε τώρα εδώ. Μας βλέπει κόσμος. Ορθά τα λέει. Ορθά τα λέει. Παρακαλώ πολύ. Για την Ελλάδα μιλάμε. 27% είναι ο κύριο. Ο κύριο Λεβέντη. Μη φωνάζετε, θα σας παρακαλέσω. Κύριε φίλη, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Για να δω τον κύριο Μπουτσικάκη στο διπλό. Τον διπλό τον κύριο Μπουτσικάκη θα νομίζω. Θα μας πείτε και εσείς. Κύριε Τριγκάζη, θα σας παρακαλέσω να κάνετε ησυχία για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, διότι δεν μας καταλαβαίνει και ενοχλούμε τον κόσμο. Κύριε Μπουτσικάκη, η άποψή σας ποια είναι? Να γίνει νομοθέτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ποια είναι η άποψή σας? Φυσικά πρέπει να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Και πρέπει οι άνθρωποι να μπορέσουν να τους δοθεί η ευκαιρία να μπορέσουν να. Ανακεφαλαιοποιήσουμε τα δάνεια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αλλά εδώ πέρα έχουμε, όπως είπαμε, το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, όλα τα σπίτια στις τράπεζες. Ένα λαϊκό σπίτι. Το λαϊκό τώρα, πώς το προσδιορίζετε δηλαδή? Το φτωχό ανθρώπο. Ποιοι είναι οι φτωχοί? Όλοι οι φτωχοί είμαστε. Όλοι οι φτωχοί είσαστε. Δηλαδή αυτός που χρωστάει 10 εκατομμύρια στις τράπεζες, ναι. Αυτός δεν θα πληρώσει, δεν θα γίνει πληστηριασμός. Εγώ αυτό είπα. Εσείς προστατεύετε τους πλούσους. Γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, λέει, φτωχοί και πλούσιοι. Όλοι το ίδιο είμαστε. Αυτό είπες στο συνεδριό σας. Φυσικά, όλοι οι ίδιοι Έλληνες είμαστε. Όλοι είμαστε Έλληνες. Έλληνες δεν είμαστε όλοι. Αλλά Έλληνες ήταν. Μία Ελλάδα υπάρχει, δεν υπάρχουν δύο. Φίλε, Έλληνες ήταν και οι δοσύλλογοι της κατοχής. Βέβαια, Έλληνες. Παρακαλώ. Έλληνες είναι και αυτοί οι οποίοι. Μην πάμε στην κατοχή τώρα. Κύριε Κατσικάρη, παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, για το θέμα που ρωτάτε. Ναι, ναι. Είναι ένα σύνθετο θέμα και πολύ σοβαρό. Εμείς, οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και του Ποταμιού, το Κίνημα Αλλαγής, κατάθεσαμε πριν λίγες μέρες επίσημα μια πρόταση γι' αυτό. Να πάμε μέχρι το τέλος του 18, πολύ συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη με βάση το εισόδημα, την περιουσία, έτσι συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Και κάποια όρια, έτσι. Σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεφεύγουν σε αυτή την ιστορία που έχουν κάνει όργια και χρωστάνε και πρέπει να πληρώσουν. Σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκμεταλλευτεί χαραμάδες, έτσι. Αλλά μιλάμε για την πρώτη κατοικία, μιλάμε για μια τεκμηριωμένη προστασία με βάση το εισόδημα, την περιουσία, έτσι, και κάποια όρια. Αυτό εμείς καταθέσαμε μια πολύ σοβαρή πρόταση, ελπίζουμε η κυβέρνηση να τη δει. Μπορεί να βελτιωθεί κιόλας, έτσι. Μπορεί, είναι μια βάση αυτό. Βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η πρόταση. Κύριε Διαμαντόπουλε, λοιπόν, μια γρήγορη τοποθέτηση για να περάσουμε και στον κύριο Φίλη και να πάμε σε διαφημιστικό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τους πληστηριασμούς. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, θα έχουμε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα τους επόμενους μήνες. Αυτό φαίνεται ήδη από τώρα. Η Ένωση Κεντρών είναι σταθερή, έχει τις προτάσεις της. Πρώτη κατοικία ανεξαρτήτου ποσού να μην πληστηριάζεται. Τίποτα καθόλου. Και δεύτερη κατοικία για όσους έχουν παιδιά. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην πειράξουμε την πρώτη κατοικία. Θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα. Ήδη διαφαίνεται αυτό, κύριε Λιάτσο. Ο κόσμος είναι σε μεγάλη αναταραχή. Κύριε Φίλη. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι απλό. Δηλαδή, να σας το πάω αλλιώς. Ένας που πήρε μια πρώτη κατοικία με δάνειο 70.000 προδεκαετίας και έχει πληρώσει 5.000 στην τράπεζα. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολλαπλώς ωφελημένος. Διότι εάν καθόταν στο ενίκιο θα είχε πληρώσει πολλαπλάσια από αυτά που πλήρωσε για το δάνειο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι όλα ισοπεδωμένα τα πράγματα.
Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η κυβέρνηση σαφώς και θα ήθελε να νομοθετήσει και θέλει την προστασία. Όμως, εδώ υπάρχει η κυρία Νουή. Δηλαδή υπάρχει επικεφαλής του SSM, του Εποπτικού Τραπεζικού Πανευρωπαϊκού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η οποία? Η οποία δεν θέλει. Με το σκεφτικό ότι αν νομοθετηθεί αυτό, κανείς δεν θα πληρώνει και από τους υπάρχοντες μέχρι τώρα και ότι τα κόκκινα δάνεια θα παραμείνουν κόκκινα και θα χρειαστεί η νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Εκεί και αυτό είναι σε βάρος όλων των Ελλήνων. Έτσι. Και αυτό θα είναι σε βάρος ακριβώς όλων των Ελλήνων. Εκεί το παλεύει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να την πείσει για ορισμένα πράγματα ότι με κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες λαϊκές πρώτες κατοικίες πρέπει να προστατευτούν, εξηγώντας το κοινωνικό εμείς πρόβλημα. Βάζουμε την έξι εδώ, μοναδική πρώτη κατοικία. Μοναδική πρώτη κατοικία. Πρώτη λαϊκή κατοικία. Μοναδική αλλιώς πρώτη λαϊκή κατοικία. Όχι των 400 τετραγωνικών. Η κυρία Νουή μέχρι στιγμής δεν θέλει. Δεν θέλει. Για να δούμε. Για να Θανάση, τι λες. Δηλαδή δεν είναι έτσι απλό. Ευχαριστώ, δεν είναι ότι είναι ο σκληρός ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να τον νομοθετήσει. Κύριε Λιτσογιάννη, τι λέτε. Εμίλια, είναι απαραίτητο να νομοθετηθεί η προστασία σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατηγορίες, ας πούμε, και αυτές πρέπει να είναι με ισοδηματικά κριτήρια, αν και λαμβάνοντας υπόψη το στοιχείο της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, θα διαπιστώσουμε ότι καταστρατηγούνται, όπως το έχουμε διαπιστώσει, ας πούμε, τώρα με τα κοινωνικά επιδόματα, ιδίως πέρυσι, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων πρέπει να προστατευθεί. Και θα έλεγα ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι κάποιοι έχουν εισοδήματα, θα μπορούσαν οι τράπεζες να τα βρουν. Να τα βρουν. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ απλό να τσεκάρουν οι τράπεζες στην οικονομική κατάσταση του καθενός. Πριν από όλα, Εμίλια, οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν από άλλες περιπτώσεις κόκκινων δανείων, να πετύχουν και τους στόχους και να αντιμετωπίσουν με διαφορετικό πνεύμα πλέον την πρώτη κατοικία. Δεν αφήνω ο Εμίλιος τώρα, αλλά είναι πλούσιο το ρεπορτάζ εδώ. Απλώς παρακαλώ, κύριε Σουμελίδη, δεν απαγορεύω τίποτα. Οι πιέσεις που ασκούνται στις τράπεζες αυτή τη στιγμή από την κυρία Νουή και από άλλους παράγοντες στο εξωτερικό είναι αφόρητες, σε βαθμό που και οι σημερινές διοικήσεις, έτσι που είναι κυρίως ξένοι, έχουν βγει από τα ρούχα τους, γιατί λένε ότι εδώ πέρα θέλετε να μας οδηγείτε σε ένα παραλογισμό. Δεν είναι καλοί άνθρωποι, ούτε χρειάζεται να είσαι Αϊνστάιν για να καταλάβεις ότι αν βγουν μαζικά ακίνητα θα καταστραφούν οι τράπεζες. Θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Τους το λένε και σου λέει ένα και ένα δεν κάνουν πέντε και λένε οι κύριοι απ' έξω κάνουν πέντε γιατί εγώ έτσι θέλω. Μάλιστα. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και οι τράπεζες τώρα έχουν στραφεί και στην κυβέρνηση ότι αν χρειαστεί. Πρέπει να γίνει κάτι γιατί θα καταστραφούν οι τράπεζες στο τέλος. Λοιπόν, είναι αρκετά σύνθετο και πολύ αρκετά σύνθετο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και αμέσως μετά θα σας δείξω μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco. Πριν πάμε στο διαφημιστικό, ακούστε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Η Ρωσία δανειοδοτεί την Τουρκία για την αγορά των S-400. Πώς σας φαίνεται αυτό? Η Ρωσία θα χορηγήσει δάνειο στην Τουρκία για την αγορά εκ μέρους της των συστοιχειών S-400, το οποίο θα αφορά μέρος του συνολικού ποσού που θα καταβάλει, όπως προβλέπει η συμφωνία που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Μόσχα, ενώ η πώληση των εν λόγω συστημάτων στην Τουρκία θα αρχίσει στα τέλη του 19, αρχές του 20. Αυτή τη δήλωση την έκανε ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου, του Βλαντιμίρ Πούτιν, επιθεμάτων στρατιωτικής και τεχνολογικής συνεργασίας, Βλαντιμίρ Κόζιν. Όλα, λέει, τα ζητήματα έχουν επιληθεί. Στην κυριολεξία η συμφωνία αρχίζει να υλοποιείται. Ένα μέρος του ποσού που προβλέπει η συμφωνία θα το καταβάλει η τουρκική πλευρά, ενώ ένα μέρος θα καταβληθεί μέσω δανείου που θα χορηγήσει η ρωσική πλευρά. Θα τους δώσουν δάνειο για να αγοράσουν. Είναι μία από τις επιτυχίες της κυβέρνησης, της σημερινής αυτή. Έτσι. Γιατί το λέτε, κύριε Μπουτσικάκη? Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι αποτυχία τώρα. Η Ρωσία με την οποία έχουμε τόσες στενές σχέσεις και τόσες καλές, δηλαδή ανέκαθεν μας στήριζε στα πάντα. Αυτή τη στιγμή εσύ να δηλαδή συμπορεύετε με την Τουρκία, με τον κύριο Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό. Πάντοτε γινόταν. Μα εσείς πορευόσαστε με τον κύριο Ερντογάν. Ποιος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ερντογάν? Ναι. Ποιος είναι ο κουμπάρος του κύριου Ερντογάν? Διαφημίσεις 2 λεπτών. Έχετε δίκιο. Διαφημίσεις.